λοιπόν να ξέρεις. Αν όχι την κρίση, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να βγαίνει. Είμαι σίγουρη ότι στο τέλος θα βγάλει τον καλύτερο. Και αγωνιστικά και σαν προσωπικότητα. Θα σου κάνω μία τελευταία. Αυτό θα ήθελα κι εγώ, αν παρέμενα δηλαδή. Αυτό θα έκανα. Θα σου κάνω μία τελευταία ερώτηση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και οι συνθήκες βέβαια, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε μελή βεβαίως. Θέλω μία ερώτηση. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ τον Ντάνο και αναρωτιέται αυτοί οι διάσημοι τι στο καλό έχουν στο κεφάλι τους και τον βάζουν συνέχεια στον τάκο. Ρε Ειρήνη, πες μας γιατί βάζετε συνέχεια στον τάκο τον Αγγελόπουλο. Γιατί μάλλον είναι δυνατός παίχτης. Χρήστη, το λέω, είσαι συγκρατημένη και στο τι σχολιάζει. Όσο για τους συμπαίκτες μου. Δεν είναι, γιατί ξαναλέω, νομίζω ότι ο κόσμος έχει κρίση και την εμπιστεύομαι αυτή την κρίση και το ένστικτο, ακόμα και να μην βλέπει πολλά πράγματα, ακόμα και αν χρειάστηκαν 2,5 μήνες ή και 3 και 4, αλλά εγώ εμπιστεύω με το ένστικτο. Το ένστικτο του κοινού, λοιπόν, να ξέρεις. Αν όχι την κρίση, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να βγαίνει. Είμαι σίγουρη ότι στο τέλος θα βγάλει τον καλύτερο. Και αγωνιστικά, αλλά και σαν προσωπικότητα. Θα σου κάνω μία τελευταία. Αυτό θα ήθελα κι εγώ, αν παρέμενα δηλαδή. Αυτό θα έκανα. Θα σου κάνω